Η τρίτη ήταν μια ιστορική μέρα για τον Άο Τρίκαλα, αφού για πρώτη φορά τον αγιασμό της ομάδας τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Τρίκης και Σταγών κ. Αλέξιος. Και όλοι επιθυμούν με τη δική του ευλογία η ομάδα να καταφέρει να φτάσει στο στόχο της. Ο δεσπότης μας μίλησε με θέρμη προς τους αθλητές, τους έδωσε τις ευχές του Άγιου Νέστορα, που είναι προστάτης των αθλητών, και τους ευχήθηκε με τη βοήθεια του Θεού να κάνουν τον καλό αγώνα. Στον αγιασμό παραβρέθηκαν από την πλευρά της Περιφέρειας Θεσσαλίας η κυρία Ελένη Αργυροπούλου και ο κ. Χρήστος Γακόπουλος, υπεύθυνος του Δημοτικού Σταδίου Λάκης Μπαλαμώτης και φίλοι της ομάδας, ενώ ήταν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τον νέο νομικό σύμβουλο του ΑΟΤ, Μπάμπη Τσιρογιάννη. Από την πλευρά των παλεμάχων, ο επίτιμος πρόεδρος Λάκης Κουτσάγιας μίλησε στους παίχτες, λέγοντας ότι θα είναι κοντά τους γιατί αποτελούν τη συνέχεια της ιστορίας. Ενώ από την πλευρά της διοίκησης, ο αντιπρόεδρος Χρήστος Γεωργίου ευχήθηκε υγεία και ξεκαθάρισε ότι ο στόχος της ανόδου δεν μπορεί να χαθεί φέτος. Ενώ από τη δική του Σκοπιά, ο αρχηγός Κώστας Ζαφύρης εκτίμησε ότι τα πράγματα φέτος θα πάνε καλύτερα σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Εξάλλου, μια ακόμη μεταγραφή ολοκλήρωσε η διοίκηση του ΑΟ Τρίκαλα από την απόκτηση του 26χρονου επιθετικού Δημήτρη Παπά. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής. Η διοίκηση του ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Δημήτρη Παπά και του ευχόμαστε προσωπική υγεία και αγωνιστική επιτυχία. Ο Παπάς πέρυσι, ως ποδοσφαιριστής του Ολύμπου Κέρκυρας, είχε σημειώσει 12 γκολ, κανένα με πέναλτι, ενώ έπαιξε με τον Μπας Πρέβιζα στη Γάμα Εθνική και το Θεσπρωτό. Στο γραφείο τύπου μίλησε ο νέος επιθετικός της ομάδας και δήλωσε: Για μένα ήταν μια εύκολη απόφαση, αφού αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση η μεταγραφή μου στον ΑΟ Τρίκαλα. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω στους στόχους που έχουν μπει. Εξάλλου, μια ακόμη σημαντική προσθήκη στη διοικητική ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα πραγματοποιήθηκε χθες. Ο γνωστός τρικαλινός δικηγόρος Μπάμπης Τσιρογιάννης είναι ο νομικός σύμβουλος της ομάδας. Ο κ. Τσιρογιάννης είναι γνωστό ότι διατηρεί πάντα στενές σχέσεις με την ομάδα, αφού ήταν και ο νομικός σύμβουλος όταν η ομάδα ήταν στην ΑΕ. Και βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στη ΔΕΛΤΑ Εθνική ένας δικηγόρος έχει πάντα δουλειές. Συν αυτά, η ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα ανακοίνωσε τον υπεύθυνο ασφαλείας. Αναλυτικά, η διοίκηση του ΑΟ Τρίκαλα ανακοινώνει ότι νέος υπεύθυνος ασφαλείας είναι ο Χρήστος Ζαχόπουλος του Κοσμά. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Η αγωνιστική περίοδο, καλή δύναμη και κουράγιο στον πρόεδρο και στο διοικητικό συμβούλιο. Όσο μπορούμε ηθικά αλλά και οικονομικά, στο μέτρο το δυνατό θα είμαστε μαζί σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω νιάτα με εμπειρία μαζί. Καλή δουλειά, πρώτες θέσεις. Να είστε καλά. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που βλέπω νιάτα. Βλέπω και μερικούς παίκτες που ήταν και στα χέρια μας, στα δικά μας, στα δικά μου. Λοιπόν, σας εύχομαι όλους δύναμη, υγεία, ευτυχία, οικογενειακή, ατομική και τα πάντα. Αυτό που θέλουμε εμείς. Θέλουμε να είστε πάντα δυνατοί και να πιστεύετε όταν μπαίνετε μέσα στο γήπεδο ότι η νίκη θα είναι δική σας. Ποτέ δεν θα κατεβαίνετε με το κεφάλι χαμηλά, ψηλά. Όσο δύναμη έχετε θα δείτε μέσα στα γήπεδα. Γιατί ο κόσμος σήμερα έχει και αυτός απέτηση. Αλλά εμείς ξέρουμε τον πόνο και τον δικό σας, την αγωνιστικότητα που πρέπει να δείξετε μέσα, την προσοχή που πρέπει να έχετε στους προπονητές, στον προπονητή, στον προπονητή τερματοφυλάκων και γενικά και σεβασμό σε όλες τις υποδείξεις που θέλουν. Πάνω απ' όλα υγεία. Αυτό νομίζω είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που μας έδωσε ο Θεός. Και με τα τεκτενόμενα των τελευταίων χρόνων νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι και γίνεται πολύ απλό στο μυαλό μας γιατί η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό. Δεύτερο, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στους στόχους μας. Εύχομαι στο τέλος της ποδοσφαιρικής χρονιάς να μας βρει με χαμόγελα όλους. Και νομίζω πολύ δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Τα χαμόγελα, ξέρετε, το νοούμε ότι είναι η άνοδος της ομάδας. Να ευχηθώ και πάλι καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους μας. Πάντα κάθε ξεκίνημα με μια καινούργια αρχή. Και όπως φέτος βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά με αρκετό ταλέντο. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει η δύναμη για να... και η ενέργεια από αυτά τα παιδιά ώστε να βγει κάτι καλό στο τέλος της περίοδου. Πέρυσι ήταν μια χρονιά η οποία η ομάδα σε λεπτομέρεια δεν βγήκε την κατηγορία. Βέβαια υπήρξαν όλα αυτά οι αλλαγές κτλ. Φέτος θεωρείς ότι είναι πιο ήρεμα από τα πράγματα από την αρχή ώστε να ολοκληρωθούν οι στόχοι. Είναι γεγονός και όχι δικαιολογία ότι η αλλαγή αυτή τη ομάδα όπως ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι από το Τρίκαλα γίνανε Τρίκαλα. Αλλαγή σταδίου, αλλαγή αποδητηρίων, όλα αυτά παίξαν μεγάλο ρόλο. Ήθελε τον χρόνο προσαρμογή όπως φάνηκε ειδικά στο πρώτο γύρο που χάσαμε πάρα πολλούς πολύτιμους βαθμούς. Και όταν προσαρμόστηκε η ομάδα σιγά, στο δεύτερο μήνα βρήκε το ρυθμό της και πήγε πάρα πολύ καλά. Φέτος πιστεύω ότι αυτή η ψυχολογία και αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει. Και πλέον έχουν καταλάβει τα παιδιά πλέον ότι είμαστε Τρίκαλα και θα βγάλει αυτή τη δυναμική ομάδα από την πρώτη αγωνιστική. Και ένα μήνυμα για τους φιλάθλους. Σίγουρα ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολη. Έχει πολλά προβλήματα ο κόσμος. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα θέλει στήριξη και ειδικά φέτος που έχει πολλά παιδιά, νέα παιδιά που με φιλοδοξίες και αυτά αξίζουν στήριξη και η ομάδα βέβαια και πιστεύουμε ότι και θα κάνουμε ό,τι είναι το καλύτερο για να ανταμείψουμε γενικά όλο τον νομό.
Μετά τις 5 ανανεώσεις καλαθοσφαιριστών, στο νέο είναι γεγονός και η πρώτη φετινή μεταγραφή. Ο Γιάννης Τζίμας, εδώ και μερικές ημέρες, είχε εισηγηθεί στη διοίκηση την απόκτηση του αθλητή Θεόδωρου Τσιλούλη και τελικώς οι δύο πλευρές ήρθαν στις προηγούμενες ώρες στη συμφωνία. Πρόκειται για έναν αξιόλογο νεαρό παίκτη, ο οποίος μάλιστα είναι διεθνής με την Εθνική Εφήβων και εικάζει ότι θα συμβάλλει στη φετινή προσπάθεια της ομάδας στο πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας. Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει τα εξής. Το ΔΣ του ΑΟ Αίολος Τρικάλων ανακοινώνει ότι αποκτήθηκε ο 19χρονος διεθνής καλαθοσφαιριστής Τσιλούλης Θεόδωρος. Ο διεθνής με την Εθνική Εφήβων καλαθοσφαιριστής πέρυσι αγωνίστηκε με την ομάδα του Περιστερίου στην Α1 κατηγορία, έχοντας μάλιστα 13 συμμετοχές. Η οικογένεια του Αίολου καλωσορίζει τον νέο αθλητή και του εύχεται επιτυχίες γι' αυτό και την καινούργια του ομάδα. Οι αντίστοιχοι μέτρες ενώπιση των αναμετρήσεων της Εθνικής Ανδρών με τη Φιλανδία, το Μαυροβούνιο και τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα Τρίκαλα 6 έως 8 Σεπτεμβρίου ξεκινάει ουσιαστικά από την Τετάρτη, όταν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα δειχθεί στον τόπο διεξαγωγής των αγώνων. Εκεί που πέρυσι και πάλι, αρχές Σεπτέμβρη, η Εθνική είχε πανηγυρίσει μπροστά σε 2.500 θεατές στην πρόκριση στο προολυμπιακό τουρνουά, αποκλείοντας στη Βοσνία. Με όπλο τον ενθουσιασμό της κερκίδας μέσα στο κατάμεσο κλειστό των Τρικάλων, οι διεθνείς αντάμυψαν όλους όσοι τους συμπαραστάθηκαν, τον κόσμο, το Δήμο, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας και φυσικά τους αφανείς ήρωες, δηλαδή τους εθελοντές. Η Εθνική Ανδρών, έπειτα από τις προπονήσεις στην Πορταριά και τα τεστ κόντρα στη Λετωνία, αλλά και εκείνο που ακολούθησαν στο Βέλγιο, θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της με τρεις φιλικές αναμετρήσεις κόντρα στην Τσεχία, 24-26 Αυγούστου. Η Εθνική βρίσκεται στα Τρίκαλα από σήμερα. Η Τσεχία θα φτάσει την Πέμπτη και την Παρασκευή θα δοθεί το πρώτο φιλικό στις 8 το απόγευμα. Το Σάββατο θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας επίσης στις 8 και την Κυριακή ο τρίτος με ώρα έναρξης στις 6. Ενώ και τα τρία μάτς θα έχουν ελεύθερη είσοδο προς το κοινό, με την παρουσία του κόσμου να αποτελεί ισχυρό κίνητρο προς τους Έλληνες διεθνείς.